Παιδεία μας έχει ανάγκη από πιο αυτόνομα και δημιουργικά σχολεία, με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση και διαχείριση πόρων, στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού, στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών, να ξεφύγουμε επιτέλους από την τυραννία του ορολόγιου προγράμματος, με αξιολόγηση παντού, αλλά κυρίως με νέα αντικείμενα που θα διδάσκουν προγραμματισμό, τη γλώσσα του μέλλοντος ήδη από το δημοτικό. Να αναπτύσσουν τα παιδιά μας όχι απλά ικανότητα στη στήρα παπαγαλία, αλλά κυρίως δεξιότητες όπως η ομαδική δουλειά. Και ναι, δεσμεύομαι για ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Για την παιδεία. Η παιδεία, η δημόσια παιδεία, παραμένει ο βασικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Και το παιδί που μεγαλώνει σήμερα στη Μενεμένη πρέπει να ξέρει ότι αν δουλέψει σκληρά θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες με αυτό που μεγαλώνει στο πανόραμα. Και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού καταργήσουμε αμέσως την αντιμεταρρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ, θα καθιερώσουμε την αξιολόγηση όλων των πανεπιστημίων από μία ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης ποιότητας. Και από αυτή την αξιολόγηση θα εξαρτάται και ένα μέρος της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Και θα ορίσουμε ελάχιστο όριο για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε αυτοί που εισέρχονται να έχουν τα αναγκαία ελάχιστα προσόντα για να μπορούν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν. Σεβασμός στα χρήματα του φορολογούμενου σημαίνει ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις και να γράφεις τρία και να έχεις την απέτηση να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος την παιδεία σου σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.